πάω σε έναν άνθρωπο που στο κομμάτι του διεθνούς δικαίου δεν θα πω περισσότερα ή έχει πλήρη αντίληψη ακόμη και για τη βαρύτητα του τι σημαίνει ένα διεθνές δικαστήριο της Χάγης και ποιες είναι οι προϋποθέσεις του. Καλός φίλος της εκπομπής και της συχνότητας, και ο ίδιος μένει στο σπίτι, είναι ο κύριος Τέλειος Περάκης. Δεν σημαίνει όμως, ναι, μέχρι πρόσφατα ήταν και ο εκπρόσωπος της πατρίδας μας, μόνιμος πρεσβευτής στο Συμβούλιο της Ευρώπης, δεν σημαίνει ότι επειδή μένει στο σπίτι δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις. Καλημέρα κύριε Περάκη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα στο νησί και στους ακροατές σας. Σας ζήτησα μιλήσουμε σήμερα με ένα μικρό σχόλιο. Θέλω. Βεβαίως μου είπατε ότι κοίτα, έχουμε και τον κορονοϊό. Σας είπα ναι, αλλά έχουμε και το μόνιμο ιό, το γείτονα. Θέλω να μου πείτε λοιπόν, σταχυολογώντας από αυτό το κείμενο το τουρκικό, κάποιες βασικές σας διαπιστώσεις. Για έναν άλλο λόγο, πέρα από αυτό, όλα αυτά τα μέτρα, όλη αυτή τη συζήτηση που κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή την πανδημία σε εθνικό και ευρύτερο διεθνές ευρωπαϊκό και όχι μόνο επίπεδο. Είναι γιατί θα πρέπει από τώρα να μετράμε τις συνέπειες αυτής της πανδημίας σε πολλά επίπεδα, σε κάθε εθνική κοινωνία και γενικότερα στη διεθνή κοινωνία, γιατί αυτό το οποίο ίσως δεν έχουμε μετρήσει στην κοινή γνώμη, οι ενδιαφερόμενοι, οι παρατηρητές και εμείς, αλλά και οι κυβερνήσεις, είναι τις καταλυτικές συνέπειες που θα έχει όταν θα τελειώσει η πανδημία, οψέποτε, πάνω στον κόσμο. Αυτή η κοινωνία, η διεθνής, πώς θα είναι, πέρα από τις δικές μας, τις επιμέρους κοινωνίες, όπου προσωπικά βλέπω με βάση τα δεδομένα, τα λίγα που έχουμε αυτή τη στιγμή, ότι θα είναι ένας άλλος κόσμος. Και αν συνεχίσει, μάλιστα, η διεθνής κοινότητα, η οργανωμένη, να μην καταφέρνει να αντιδρά, ενώ δηλαδή οι διεθνείς θεσμοί, οι οποίοι δεν είναι σε θέση, είτε λέγονται Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε λέγονται ΝΑΤΟ, είτε λέγονται Ηνωμένα Έθνη, οτιδήποτε, να παρέμβουν καταλυτικά και να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Αυτό σημαίνει ότι όλο αυτό το σύστημα, το οποίο, όλη αυτή η διακυβέρνηση που έχουμε μέχρι σήμερα θα καταρρεύσει και οι συνέπειες θα είναι πάρα πολλές. Γι' αυτό καλό θα είναι να βάζετε κάπου έτσι για ένα σύντομο σχόλιο μερικές σκέψεις πώς θα είναι η Ευρώπη μας αύριο, ο κόσμος, πώς θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι άλλοι θεσμοί κτλ. Δεν είναι κακό αυτό. Επομένως, κάτι που προσωπικά το δεν με εντυπωσιάζει, γιατί ήταν αναμενόμενο, δηλαδή η Τουρκία να συνεχίσει όπως κάνει τις υπερπτήσεις πάνω από το Αιγαίο και όπως έκανε και χτες σε εθνική γιορτή πάνω και από το έδαφος στην επικράτειά μας, όχι θέματα ούτε 10 ούτε άλλα μίλια, υπέρπτυση κανονικά στον Εύρο, στην Λέσβο κλπ. Φυσικά ήταν να συνεχίσει αυτή την πολιτική την οποία έχει αναπτύξει ως προς την Ανατολική Μεσόγειο και να κινείται θεσμικά σε εισαγωγικά, έστω και αν όλες αυτές οι κινήσεις έχουν πολλά στοιχεία τα οποία φυσικά μας παραπέμπουν στις ακυρότητες, διότι το ελληνικό σύμφωνο δεν είναι νόμιμο και όλα αυτά τα πράγματα. Η Τουρκία όμως συνεχίζει, εκμεταλλεύεται τον τρόπο με τον οποίο το διεθνές σύστημα λειτουργεί, τα Ηνωμένα Έθνη, είτε λέγεται καταθέτω ένα κείμενο το οποίο καταγράφεται απλώς χωρίς να μπαίνει σε μια συζήτηση τα Ηνωμένα Έθνη, εάν αυτό είναι έγκυρο, άκυρο, εάν παράγει αποτελέσματα ή όχι, αυτά είναι, τα λέμε εμείς ή και κάποιοι άλλοι. Έτσι. Άρα λοιπόν αυτό που έγινε πριν μερικές μέρες ήταν, θα έλεγα, μια αναμενόμενη εξέλιξη, δεν πρέπει να μας εκπλήξει. Αντιθέτως, αυτό το οποίο νομίζω είναι κρίσιμο και καταλυτικό, έστω και σε αυτές τις συνθήκες της πανδημίας, είναι αυτό που υποστηρίζω και δεν είμαι μόνος και άλλοι πολλοί, δηλαδή, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά γιατί το έχουμε συζητήσει επανειλημμένος, είναι ότι μερικά πράγματα πρέπει να γίνονται και έστω και με καθυστέρηση, όπως είναι η κατάθεση των συντεταγμένων μονομερώς. Δεν έχουν δοκιμήσει μέχρι τώρα για τον ΑΒ λόγο
οι διαπραγματεύσεις που γίνανε με την Αίγυπτο, με τη Λιβύη κλπ. Σε αυτές τις περιπτώσεις είπαμε ότι είναι καλό να καταθέσουμε και εμείς τις συντεταγμένες αυτές. Δεν αποτελεί, το έχουμε εξηγήσει αυτό, δεν αποτελεί αυτό το πράγμα μία μονομερή οριοθέτηση, γιατί στην οριοθέτηση είναι μια άλλη φάση στην οποία μπορεί να έχουν τα πράγματα, αλλά δηλώνεις την απόψη σου για το πού φτάνει το όριο της δικής σου δικαιοδοσίας στις διάφορες θαλάσσιες ζώνες. Αυτό, κύριε Σαχίνη, και πρέπει να το καταλάβουμε, διευκολύνει, το είχαμε συζητήσει και παλιότερα, στην διαμόρφωση μιας αντίληψης ευρύτερα, ότι υπάρχει μια διαφορά. Αν δηλαδή κάποιος ορίζει ότι τόσα μίλια νοτίως της Κρήτης ή δυτικά της Κρήτης ή ανατολικά της Κρήτης έχουμε φτάνει ένα όριο στο οποίο διεκδικεί μια τρίτη χώρα δικαιώματα, και από την άλλη πλευρά η χώρα μας προχωράει στη δική της προσέγγιση, αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια συγκεκριμένη διαφορά η οποία κάποια στιγμή θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και όταν η Τουρκία λέει, και είναι ενδιαφέρον αυτό, ακόμα και στο τελευταίο της έγγραφο που κατέθεσε στα Ηνωμένα Έθνη, και λέει ότι θα πρέπει όλη η περιοχή να λάβουμε υπόψη και να διευθετήσουμε, αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως στο ζήτημα της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ μπορεί να διαμορφωθεί στο μέλλον μια ακόμα καλύτερη προϋπόθεση, συνθήκη που μπορεί να οδηγήσει σε μια επίλυση της διαφοράς ή επασυμπτώσει μια κίνηση επίλυσης της διαφοράς μέσω των γνωστών δικαιοδοτικών οργάνων στα οποία προβλέπει το δίκαιο της θάλασσας. Και βέβαια εδώ θα πρέπει να μην μένουμε μόνο σε υπενθυμίσεις ότι αυτές οι κινήσεις της Τουρκίας είναι όλες είναι αβάσιμες, οι διεκδικήσεις αυτές είναι ανυπόστατες κλπ. Θα πρέπει να θυμίζουμε και μερικά βασικά άλλα πράγματα του τύπου ότι εντάξει, αν θέλει η Τουρκία να προχωρήσει σε κάποιες διευθετήσεις ενδεχομένως, θα πρέπει να αποδεχτεί το σύστημα του δικαίου θαλάσσης. Θα πρέπει να δεχτεί τη σύμβαση του Montego Bay. Να κάνω ένα παραλληλισμό, δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, αλλά ξέρετε, χαμογελάω κάθε φορά που η Τουρκία μιλάει και δείχνει το δάχτυλο στην Ελλάδα και σε άλλους σε σχέση με τη διαχείριση του προσφυγικού, όταν η χώρα αυτή έχει μια γεωγραφική επιφύλαξη που δεν επιτρέπει την εφαρμογή της σύμβασης της Γενέβης του 1951 όσον αφορά τους πρόσφυγες ή τους αιτούντες άσυλο ή την κίνηση, εν πάση περιπτώσει, ηρωών οι οποίοι έρχονται από τα ανατολικά. Διότι η Τουρκία δέχεται μόνο όσους έρχονται από τα δυτικά. Δηλαδή όσοι κινούνται δυτικά από την Ελλάδα κτλ. Η συζήτηση λοιπόν για να διευθετήσουμε τις διαφορές μας πρέπει να πάρει μια άλλη κατεύθυνση. Φυσικά εν μέσω αυτής της πανδημίας το να συζητάει κανείς τέτοια πράγματα είναι ίσως ακούγονται και λίγο παράτερα. Αλλά νομίζω ότι η εξωτερική πολιτική, οι διεθνείς σχέσεις πρέπει να υπολογίζουν όλα εν μέσω πανδημίας. Από τις επιπτώσεις που έχει στα δικαιώματα του ανθρώπου, στην καθημερινή μας ζωή, μια πανδημία, ενώ οι περιορισμοί οι οποίοι επιβάλλονται έτσι, από τις κυβερνήσεις προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πανδημία και να μην έχουμε επέκταση της του ιού, έτσι. Βλέπετε ότι πόσες χώρες στην Ευρώπη έχουν κινητοποιήσει τις ρήτρες παρέκκλησης. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, κύριε Σαχίνη, υπάρχει δυνατότητα μια κυβέρνηση υπό προϋποθέσεις όταν υπάρχει μια συγκεκριμένη απειλή για το έθνος, για το λαό, σε ένα κράτος ζητάει παρέκκληση από τα συγκεκριμένα δικαιώματα. Δεν είναι τυχαίο ότι 6 χώρες μέχρι τώρα έχουν κάνει αυτή την επίκληση της ρήτρας παρέκκλησης του άρθρου 15. Λοιπόν, από τέτοια πράγματα πρέπει να συζητάμε μέχρι, όπως είπα, και τα μελούμενα. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι επιταχύνεται η αντίληψη και η διαδικασία στην οποία πρέπει να κινηθεί η πατρίδα μας όσον αφορά
την απάντηση που πρέπει να δοθεί, την απάντηση, την αντίδραση που πρέπει να έχουμε σε σχέση με την κίνηση την τουρκική στα Ηνωμένα Έθνη. Άρα λέτε ότι έστω και τώρα να πάνε οι συντεταγμένες στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Έστω και τώρα. Με μια πολύ ωραία διατύπωση υπό την επιφύλαξη ότι μεταγενέστερη συνεννόηση με χώρες στις περιοχές. Δηλαδή, ούτως ή άλλως έχουμε πει ότι το να καταθέσεις τα όρια αυτά δεν είναι μια οριοθέτηση. Σωστά. Ούτε είναι μια οριστική κίνηση που κλείνει και λέει μέχρι που φτάνουν τα όρια της δικαιοδοσίας της χώρας. Είναι προσωρινό. Κινήσε με βάση το διεθνές δίκαιο, κινήσε με τη μέση απόσταση. Αυτό είναι το πρώτο κριτήριο και έχουμε εξηγήσει επίσης ότι ούτως ή άλλως ακόμα και οποιαδήποτε δικαιοδοτικού χαρακτήρα έτσι, κίνηση για να οριοθετήσει θαλάσσιες ζώνες ξεκινάει με αυτόν τον τρόπο και στη συνέχεια γίνονται οι επιμέρους, η αναλογικότητα και η εφαρμογή των άλλων αρχών που μπορεί να κάνει μια διορθωτική κίνηση. Βεβαίως, αφού έχουμε διαπραγματεύσει με την Αίγυπτο που κάποια στιγμή θα καταλήξουν, μπορεί και αύριο, επομένως λέω ότι σήμερα πάω μέχρι εκεί, αλλά αν αύριο το πρωί έχω μια άλλη θέση, δεν έχω τίποτα παρά απλώς δηλώσω ότι το όριο αυτό μετακινήθηκε προς το Α ή το Β σημείο. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε αυτό που δεν έχουμε κάνει πολλά χρόνια, θεωρώντας ο καθένας σύμφωνα με την αντίληψή του ότι δεν μπορούσαμε να το κάνουμε γιατί υπάρχει παραβίαση του διεθνούς δικαίου που δεν είναι σωστό αυτό. Είναι μια αντίληψη η οποία νομίζω έχει απόσταση από την πραγματικότητα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία για οποιοδήποτε λόγο, τότε κινείσαι μονομερός. Και αυτό είναι ένα προσωρινό καθεστώς που σε κάθε περίπτωση δεν σημαίνει οριοθέτηση. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω, αφού αποδεχτώ την πρόκληση και καλά κάνατε μιας θεματικής πια με αφορμή την πανδημία του κορονοϊού, σε τι κόσμο οδεύουμε, πριν κλείσουμε, ένα σχόλιο θέλω γιατί είμαστε εκτός χρόνου από εκεί και κάτω και θέλω να σας ευχαριστήσω για το ότι ήσασταν περιεκτικός αλλά κέριος. Κοιτάξτε, το ότι η Τουρκία λέει ότι τα νησιά μας δεν έχουν υφαλοκρηπίδα, εντάξει το λέει μόνο αυτή. Το ότι η ελληνοκυπριακή διοίκηση, δηλαδή η κυπριακή κυβέρνηση, δεν εκπροσωπεί ολόκληρη την Κύπρο, είναι γιατί η Τουρκία μάλλον δεν καταλαβαίνει ή καταλαβαίνει αλλά κάνει πως δεν καταλαβαίνει ότι η παράνομη κατοχή δεν μπορεί να δημιουργήσει νόμιμα δικαιώματα. Εκτός αν αυτοκαταργηθεί η κυπριακή δημοκρατία. Αυτό είναι άλλο. Θέλω όμως να σταθείτε ένα σχόλιο στην έκκληση που κάνει με αυτό το έγγραφο προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να διανεμηθεί στα σημεία 41 και 74 της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης και να δημοσιευτεί στο διακτηγακό τόπο της Διεύθυνσης Ωκεανών και Δικαίου της Θαλάσσης και στην έκδοση του Law of the Sea Bulletin. Αυτό μπορεί να είναι κάτι? Κοίταξε, είπαμε ότι η Τουρκία εκμεταλλεύεται οτιδήποτε στοιχείο μέσα στο διεθνές σύστημα, μέσα σε έναν οργανισμό, μέσα σε έναν θεσμό, αλλά και μέσα σε ένα σύστημα δικαιικό, επιτρέπει να εκδηλώνει το κάθε κράτος την άποψή του, τη θέλησή του για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται, ερμηνεύει και εφαρμόζει το διεθνές δίκαιο. Αυτό κάνει. Είναι μια μονομερή δήλωση. Δεν λέει τίποτα περισσότερο. Μάλιστα. Δημοσιοποιεί κάτι. Γι' αυτό το λόγο έχουμε πει, θα θυμόσαστε, ότι πρέπει και εμείς να δημοσιοποιούμε χάρτες, στοιχεία, δηλώσεις. Δεν φτάνουν μόνο δηλώσεις είτε από το Υπουργείο Εξωτερικών ο εκπρόσωπος, είτε ακόμα και από την μόνιμη αντιπροσωπεία μας όπως έγινε και τα λοιπά. Πρέπει επί της ουσίας να μπαίνουμε και να δηλώνουμε τη θέση μας αυτή, τις θέσεις μας αυτές. Στέλιος Περάκης, θέλω να τον ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια κύριε Περάκη, μένουμε σπίτι. Αυτό είναι το σύνθημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο.